Σήμερα έχω την τιμητική μου. Θα ξεκινήσουμε το πρώτο YouTube βίντεο στο κανάλι μου στα ελληνικά. Και έχω σαν μαθήτριες την Πολίνα και την Τόνια. Μείνετε μαζί μας. Το βίντεο το σημερινό έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, κορίτσια, Γιώργος είμαι. Χάρηκα. Χάρηκα, Τόνια. Πολίνα. Πολίνα, χάρηκα. Ωραία. Το grip καθορίζει το πώς θα έρθει το κλαπ στην μπάλα και ως εκ τούτου πρέπει να έχουμε σωστό grip, διαφορετικά έχουμε προβλήματα με την κίνηση και το πρόβλημά μας ξεκινάει από το grip. Ωραία. Λοιπόν, πιάνουμε το κλαπ με το αριστερό το χέρι, εντάξει, σηκώνουμε το κλαπ έτσι, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη γωνία. Εάν ο αντίχειρας είναι ακριβώς στο κέντρο του κλαπ, δεν μπορούμε να το σηκώσουμε ψηλά, είναι λίγο δύσκολο. Okay. Γι' αυτό ο αντίχειρας του αριστερού χεριού είναι λίγο προς τη δεξιά πλευρά του κλαπ. Ωραία. Εντάξει, ο αντίχειρας του αριστερού χεριού είναι λίγο προς τα δεξιά. Εδώ. Εντάξει. Ναι. Βάζουμε μετά το δεξί το χέρι από κάτω. Ωραία. Και με τον ίδιο τρόπο ο αντίχειρας του δεξιού χεριού πάει προς τα αριστερά. Okay. Πολύ ωραία. Βλέπουμε. Άρα οι αντίχειρες ο ένας με τον άλλον υπερκαλύπτει. Ωραία. Αν αφήσουμε τα χέρια μας εντελώς ελεύθερα, βλέπουμε ότι ο αντίχειρας του αριστερού χεριού πάει προς τα δεξιά, ο αντίχειρας του δεξιού χεριού πάει προς τα αριστερά. Ωραία. Εντάξει. Mm-hmm. Και αν πιάσουμε το κλαπ σωστά, μπορούμε και κάνουμε αυτή τη γωνία. Για να το κάνουμε. Για κάντε αυτό. Μπράβο. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη γωνία, δεν μπορούμε να παίξουμε γκολ. Ναι. Ωραία. Okay. Άρα αυτό, είναι, αυτό είναι το νούμερο 1. Κέντρο το αριστερό πόδι, στρίβουμε. Ωραία. Κέντρο το αριστερό πόδι, στρίβουμε. Μπράβο. Αυτό είναι το τελείωμα. Αυτό είναι το τελείωμα της κίνησης. Ωραία. Για πάμε πάλι. Ωραία. Πιάστε τώρα το κλαπ. Πιάστε το κλαπ. Ναι. Ωραία. Το grip σωστά. Μπράβο. Με κέντρο το αριστερό πόδι στρίβουμε και αφήνουμε το κλαπ να έρθει πάνω από τον νόμο. Με κέντρο το αριστερό πόδι στρίβουμε και αφήνουμε το κλαπ να έρθει μέχρι εδώ. Και από εδώ βλέπουμε την μπάλα. Σαν πρώτο βήμα, αυτό που κάνουμε, θα χτυπήσουμε μερικές μπάλες με μικρό backswing και τελειώνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει να πετάξει η μπάλα, μας ενδιαφέρει μόνο να βρίσκουμε την μπάλα, ας είναι και top. Mm-hmm. Μικρή κίνηση πίσω, τελείωμα. Ωραία. Ένα, δύο, τρία. Όλο. Επόμενη μπάλα. Μικρή κίνηση πίσω, τελείωμα. Ένα, δύο, τρία. Πάρα πολύ ωραίο. Για να το κάνουμε πάλι. Για να το κάνουμε πάλι. Μικρή κίνηση. Μπράβο, μπράβο Τόνια. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Για πάμε πάλι. Πιο κλειστά τα ποδιά. Μικρή κίνηση πίσω, follow through. Ωραία. Ένα, δύο, τρία. Στο τέλος κρατάμε ισορροπία για 3 δευτερόλεπτα. Ωραία. Μικρή κίνηση, τελείωμα. Ένα, δύο, τρία. Ούτε μας ενδιαφέρει η μπάλα να πάει μακριά. Πάρα πολύ ωραίο τελείωμα, Πολίνα. Ξανά. Για πάμε ένα practice swing χωρίς την μπάλα. Ωραία. Χωρίς την μπάλα. Ναι. Ένα, δύο, 1, 2, 3. Ήταν πολύ γρήγορη κίνηση σου. Πιο άργη. Okay. 1, 2, 3. Εγώ θα παραμείνω εδώ. Εάν κάνετε δυνατή κίνηση, δεν θα έχετε προπονητή για σήμερα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Μικρή κίνηση πίσω. Ωραία. 1, 2, 3. Okay. Μικρή κίνηση. Όχι, είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη. Εγώ. Ναι, είναι πιο μικρή. Για ξανά. Για δείξε μου τι θα κάνεις. Δείξε μου, Τόνια, δείξε μου τι θα κάνεις. Χωρίς την μπάλα. Okay, χωρίς την μπάλα. Μικρή κίνηση πίσω, τελείω. Είναι πολύ γρήγορη. Θα σκοτώσω. Ναι. Βέβαια, πολύ, πολύ γρήγορη. Για δείτε λίγο, δέστε εδώ. Έχετε παίξει μινι γκολφ. Όχι. Για να στείλω την μπάλα από εδώ εκεί, δεν χρειάζομαι μεγαλύτερη κίνηση από εδώ. Ωραία. Άρα θέλω μικρή κίνηση πίσω, τελείω. Ένα, δύο, τρία. Πολύ ωραία, αλλά πήγε μακριά. Μέχρι εδώ θέλω να έρχεται. Ωραία. Πάμε πάλι. Χωρίς μπάλα, με μπάλα. Χωρίς μπάλα πρώτα για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε και μετά με μπάλα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο Τόνια, πολύ ωραίο. Πάμε με την μπάλα. Δεν θα πάει πιο μακριά από μένα.
Πάρα πολύ ωραίο. Ένα, δύο, τρία. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Πολύ ωραία. Μικρή κίνηση. Ένα, δύο, τρία. Τέλειο, Τόνια. Μπράβο. Πολύ ωραίο, Πολίνα. Ένα. Ω, έχεις φανταστική κίνηση, ε. Δεν δηλαδή, δεν χρειάζομαι μεγαλύτερη κίνηση από εδώ. Εδώ, τελείωμα. Ωστόσο, ένα, δύο, τρία. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα, δύο, τρία. Μέχρι εδώ. Ένα, δύο, τρία. Πάρα πολύ ωραίο. Α, πόσο εύκολο είναι αυτό? Πολύ. Είναι... Έχεις δύναμη που δεν την ελέγχεις. Ισχύει. Ισχύει, ε. Τα drivers θα πηγαίνουν 300 μέτρα. Τόνια, δες. Μέχρι εδώ και κάνω τελείωμα, μαλακά. Ένα, δύο, τρία. Αυτή είναι η άσκηση που κάνουμε σαν πρώτο βήμα. Πιο, πολύ πιο μικρό. Μέχρι σε μένα θα έρχονται οι μπάλες. Ένα, πιο χαμηλά το δεξί. Μπράβο, εκεί. Δύο, τρία. Ξανά. Ένα, δύο, τρία. Πάρα πολύ ωραίο. Ένα, δύο, τρία. Μπράβο, Πολίνα. Όχι μεγαλύτερο boxing, μια χαρά είναι. Όταν λοιπόν αποκτήσουμε μια καλύτερη αίσθηση με αυτή την άσκηση, χτυπήσουμε ένα κουβαδάκι μπάλες, πάμε στο επόμενο στάδιο. Χτυπάμε μπάλες με ένα μικρό τι. Έχουμε την μπάλα λίγο πιο ψηλά. Συνεχίζουμε να κάνουμε μικρό boxing και συνεχόμενο η κίνηση μέχρι το follow through. Ένα, δύο, τρία. Μικρή κίνηση. Ένα, δύο, τρία. Η μπάλα πιο κοντά προς το αριστερό πόδι. Μπράβο. Μικρή κίνηση πίσω, ελεύθερα, χωρίς δύναμη. Μικρή κίνηση, τελείωμα. Ένα, δύο, τρία. Είτε σηκωθεί η μπάλα είτε όχι, εμείς σταματάμε στο τελείωμα 3 δευτερόλεπτα. Ένα, δύο, τρία. Μπράβο, Πολίνα. Ω, έχετε γίνει αστέρια, τελείωσε. Αν σε βγάλει κάποιος μια φωτογραφία εκεί, δεν ξέρει πόσα χρόνια παίζεις. Oh. Ειλικρινά. Μπράβο. Πάμε, να δω καλό τελείωμα. Ένα, δύο, τρία. Είναι σαν να παίζεις 10 χρόνια γκολφ. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με την ευκαιρία του Christmas Cup εδώ στην Κρήτη. Δείξαμε τα πρώτα βήματα στο γκολφ. Δύο ασκήσεις, μία χτυπώντας μπάλες με πολύ μικρό backswing μέχρι το τελείωμα χωρίς τι, και όταν αποκτήσουμε άνεση μετά από ένα κουβαδάκι μπάλες περίπου, άσκηση δηλαδή περίπου μισής ώρας, πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι χτυπήματα με ένα μικρό τι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τόνια και στην Πολίνα που ήταν σήμερα τα μοντέλα μου για το πρώτο ελληνικό YouTube βίντεο. Εύχομαι να το διασκεδάσετε και να σας αρέσει. Και είστε επανειδή. Είμαι ο Γιώργος Διάκου. Κάντε subscribe στο κανάλι μου προκειμένου να δείτε περισσότερα μυστικά του golf από το Georgios Golf Academy.